Θέλετε τρεις φορές, αγαπητοί μου, εις τον επίλογο, για να δείξει ότι αυτός ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ομιλεί και ότι αυτά που απεκαλύφθησαν εις τον Ιωάννη είναι αληθινά, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, ως εκ της αληθείας προφερόμενα, διότι όλα αυτά λέγονται από τον ίδιον τον Χριστόν, ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτό το ιδού έρχομαι ταχύ, αυτό το ιδού επισύρει την προσοχή του ακροατού, όπως συνηθίζει η Γραφή, για να προσέξει όσα εγγράφησαν, και όχι μόνο ότι είναι αληθινά, αλλά και ότι σύντομα όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Οι όλοι φράσεις «Ιδού έρχομαι ταχύ», με την τριπλή της αυτή εκφορά, σαν εποδός, σαν επανάληψη, φανερώνει αυτήν την μεγίστη αλήθεια της πίστεώς μας, που είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα ήθελα εδώ λίγο να μείνω στο σημείο αυτό, ότι αποτελεί την καρδία του χριστιανισμού, θα λέγαμε το επιστέγασμα του οικοδομήματος του χριστιανισμού, το επιστέγασμα του όλου έργου του Χριστού, η Δευτέρα του παρουσία. Γιατί ήρθε στον κόσμο? Επήρε σάρκα ο αιώνιος Θεός. Απέθανε. Ανέστη. Ανελήφθη. Σε μένα τι θα είχε να πει ο Χριστός με όλα εκείνα τα οποία έγιναν πριν 2000 χρόνια, εάν ο Χριστός δεν ξανάρθει? Τίποτα δεν έχουν να πει. Τίποτα. Είναι ακέφαλος ο χριστιανισμός. Είναι χωρίς νόημα. Επιτέλους θα λέγαμε ίσως να εχάρισε ένα εκπληκτικό θέαμα, πώς θα το πω αλλιώτικα, στους μαθητάς του που τον είδαν αναστημένο και αναλαμβανόμενον εις τους ουρανούς. Για μένα αυτό τι θα είχε να πει εάν ο Χριστός δεν ξαναρχόνταν στον κόσμο? Δεν νομίζετε ότι το Ευαγγέλιο τελικά ξεπέφτει σε μια από δογματικής πλευράς ωρεολογία και τελικά σε ένα βιβλίο ηθικολογίας? Αυτό είναι εάν ο Χριστός δεν ξανάρθει. Αποτελεί, σας είπα, την ολοκλήρωση του έργου του Χριστού. Το έργο του Χριστού ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Η σωτηρία μας ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Διότι η σωτηρία θα πει «γίνομαι πάλι σώος ολόκληρος», αυτό θα πει «σώος ολόκληρος». Και από το σώος είναι η σωτηρία. Λέμε «είμαι θα σώοι και αυλαβείς». Άλλο σώος και άλλο αυλαβείς. Ο αυλαβείς θα πει «δεν έπαθα μια βλάβη», θα πει «δεν χτύπησα». Αλλά σώος θα πει «δεν μου λείπει ένα μέλος», «δεν μου λείπει ένα δάχτυλο», «δεν μου λείπει ένα χέρι». Εδώ μου λείπει ολόκληρο το σώμα. Πώς μου λείπει? Με το θάνατο. Άρα δεν είμαι σώος, άρα δεν είναι ολόκληρη η σωτηρία μου. Η σωτηρία που έχω εγώ να δουλέψω εδώ στη γη και που ο Θεός με βοήθησε, εν ανθρωπή σας αυτό, άνοιξε το δρόμο, είναι μία σωτηρία, ας το πούμε, δεν είναι σωστή αυτή, ηθική, δεν είναι σωστή, είναι πνευματική. Διότι εδώ είναι το πνεύμα του Θεού και δεν είναι μόνο οι δικές μου οι δυνάμεις, είναι η χάρη του Θεού, είναι πολλά πράγματα. Αλλά ακόμα δεν είναι οντολογική.
και οντολογική θα πει ότι θα αναστηθώ, και θα αναστηθώ θα πει γίνομαι πάλι σώος, γίνομαι ακέραιος, γίνομαι ολόκληρος αυτό που ήμουν πρώτα. Εάν αυτό δεν γίνει, η σωτηρία είναι μισή. Και θα ξαναπώ άλλη μία φορά, για μένα δεν θα είχε τίποτε να πει η παρουσία του Χριστού στον κόσμο αυτόν και μέσα στους αιώνες, μα τίποτε, έξω από μία μόνο ηθικολογία του Ευαγγελίου, εάν ο Χριστός δεν ξανάρθει στον κόσμο. Να γιατί μπορούμε να δικαιολογήσουμε τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε κάτι βαθύτερο στο Ευαγγέλιο, επειδή δεν πιστεύουν στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την Ανάσταση των νεκρών, στην πραγματικότητα ομιλεί για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, διότι τότε θα επισυμβεί η Ανάσταση των νεκρών. Και λέγει, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη, τότε ματέα η πίστη ημών, τότε μάταιο και το κήρυγμα ημών. Ακούτε, μάταιο και το κήρυγμα ημών. Τι καθόμαστε να λέμε? Απλώς θα μπορούσε να κυκλοφορούσε το Ευαγγέλιο ως ένα εγχειρίδιο καλής συμπεριφοράς, όπως κυκλοφορούν και τα εγχειρίδια savoir vivre, καλής συμπεριφοράς, ή αν θέλετε κάτι περισσότερο, έστω μια φιλοσοφική ηθική, κάπως έτσι, τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Και τότε το δογματικό μέρος, που είναι στηριγμένο πάνω στην ιστορία και στο πρόσωπο του Χριστού, θα ήταν απλώς ο φιλοσοφικός μύθος. Από τη στιγμή που δεν θα πιστέψω στο πρόσωπο του Χριστού σε ανθρώπου, εκεί φτάνω. Εκεί φτάνω, προσέξατε το. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε σήμερα ανθρώπους που μιλούν για αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι αυτή. Από εκεί ξεκινούν. Μην τρίβουμε τα μάτια μας, είναι συνέπεια του πράγματος. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Και αυτό ποικιλοτρόπως το εβεβαίωσε ο Κύριος. Και δεν το εβεβαίωσε με λόγια, αλλά το εβεβαίωσε και με πράξη. Η τελευταία πράξη επί της γης είναι η ανάληψη. Και εκείνο το θαυμάσιο που έχει μάρτυρες 500 ανθρώπους, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, και όφθη επάνω 500 αδελφείς, που θα πει πάρα από 500 άνθρωποι ήσαν παρόντες που τον είδαν αναστημένο, και ίσως είναι αυτοί οι 500 τόσοι άνθρωποι στην τελευταία του εμφάνιση στη Γαλιλαία, ή αν όχι στη Γαλιλαία, στον όρος των ελαιών που ανελήφθη ο Χριστός. Και τι μάρτυρες που τον είδαν να αναλαμβάνεται, και οι άγγελοι που αποσπούν την προσοχή τους, τους λέγουν τι σταθήκατε να βλέπετε, με τον τρόπο που έφυγε με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι διδασκαλία, είναι γεγονότα. Η διδασκαλία βγαίνει από τα γεγονότα, δεν είναι λόγια δηλαδή μόνο. Έτσι βλέπουμε να επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ιδού έρχομαι ταχύ, να έρχομαι γρήγορα. Και αυτό που λέγει ο Κύριος έρχομαι γρήγορα, αναμφισβήτητα είναι ο αληθής Κύριος, και συνιστά τη Δευτέρα του παρουσία. Το είπα γιατί θα λυπόμουν εάν ένας από εσάς τους ακροατάς που ακούτε Λόγο Θεού κάποτε θα μένατε με την εντύπωση ότι πού το ξέρουμε αν θα ξαναέρθει ο Χριστός. Θα είναι το αυτόχρημα δυστύχημα. Αδελφοί μου, προσέξτε, μην έχουμε ημιτελή πράγματα μέσα στην αντίληψή μας. Αλλά λέει ο Κύριος ιδού έρχομαι ταχύ, και έχουν περάσει 2000 χρόνια. Έρχομαι γρήγορα. Εδώ έλατε να κάνουμε
ένα μικρό περίπατο μέσα στην ιστορία και την προϊστορία. Αν συγκρίνουμε το χρόνο από Αδάμ έως Αβραάμ, θα δούμε ότι είναι ένας χρόνος πολύ μακρύς. Θέλετε να πείτε ότι είναι μερικές χιλιάδες χρόνια. Κατά την Αγία Γραφή είναι 5-6-7 χιλιάδες χρόνια. Κατά τους παλαιοντολόγους είναι από μερικά εκατομμύρια χρόνια, δικαιωμά τους να βάζουν ό,τι θέλουν, έως 10-15 με 20 χιλιάδες χρόνια. Υπάρχουν παλαιοντολόγοι που λέγουν ότι η εμφάνιση του ανθρώπου επί της γης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15.000 χρόνια. Πού στηρίζονται, αγαπητοί μου, παλαιοντολόγος δεν είμαι. Θέλω να σας πω μόνο ότι υπάρχει ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Πόσο, ο Θεός το ξέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι μόνο ότι από Αδάμ έως Αβραάμ ο χρόνος είναι πολύ μακρύς. Και όταν οι πρωτόπλαστοι είχαν πέσει, τους δόθηκε μία βεβαίωση, διαβεβαίωση, ότι η σωτηρία τους θα υπήρχε το με την ενανθρώπιση του Θεού. Αν θέλετε, ειδικότερα δόθηκε η υπόσχεση αυτή και η βεβαίωση στην Εύα, επειδή αυτή υπατήθη και σε αυτήν δόθηκε, και αυτό λέγεται το πρωτευαγγέλιο. Μέσα σε εκείνη τη ζωφερή ώρα της καταδίκης των στον παράδεισο παίρνουν ένα χαρούμενο μήνυμα, ένα ευαγγέλιο, το πρώτο χαρούμενο μήνυμα μετά από την πτώση, ότι από σένα θα έρθει εκείνος ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, και αυτός δεν θα είναι παρά εκείνος που λέγει ωραιότατα ο κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, που θα κατέβει στον Άδη να αναζητήσει τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό κατέβηκε στον Άδη. Και γι' αυτό κατέβηκε στον Άδη, για να πάει να βρει τον Αδάμ και την Εύα, για να φανεί συνεπής ο Θεός στην υπόσχεσή του όταν τους την έδωσε στον παράδεισο. Ασφαλώς εκεί θα έμαθαν, στον παράδεισο, συγγνώμη, στον Άδη, θα έμαθαν ότι εκείνος που τους μιλούσε εις τον παράδεισον είναι αυτός που τώρα κατέβηκε εις τον Άδη, διότι εκεί ο Θεός Λόγος ομίλει εις τον παράδεισον. Είναι εκείνος που τους εδημιούργησε, και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, επειδή ο Λόγος, ο Θεός Λόγος εδημιούργησε τους πρωτοπλάστους και αυτοί εξετράπησαν, ο Θεός Λόγος ανέλαβε και τη σωτηρία τους και την επαναφορά τους. Ο χρόνος λοιπόν αυτός είναι μακρύς, αλλά εκαλύφθη όμως. Προσέξτε, ο Αβραάμ ζει πια στους λεγόμενους ιστορικούς χρόνους. Είναι κάπου στο 2100 με 2000 π.Χ. Ο Θεός ανανεώνει την υπόσχεσή του εις τον Αβραάμ. Αν διαβάσετε στο βιβλίο της Γενέσεως, θα σας κάνει εντύπωση ότι δοκιμάζεται διαρκώς η πίστη του Αβραάμ. Και στην πιο μικρή περίπτωση θα του πει ο Θεός, και θα κάνω το σπέρμα σου σαν δυνάμω της θαλάσσης, σαν τα αστέρια του ουρανού. Πλήθος, πλήθος. Εν τω μεταξύ ο Αβραάμ δεν έχει παιδιά. Δεν έχει παιδιά. Κάνα 2-3 δεκαετίες, αγαπητοί μου, ο Θεός τον απασχολεί με τις διαρκείς αυτές υποσχέσεις. Αλλά παιδί στον ορίζοντα δεν φαίνεται. Στο τέλος ήρθε το παιδί, όταν ο Αβραάμ είναι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών. Το παιδί της επαγγελίας,
το παιδί της προσχέσεως, που θα γίνει αυτό στη συνέχεια ο γενάρχης, τα λέγαμε. Γι' αυτό και πατριάρχης λέγεται και ο Αβραάμ και ο Σοάκ και ο Ιακώβ, λέγονται πατριάρχε, ως αρχηγή πατριάς. Πατριά, πατρίς. Πατήρ, πατριά, πατρίς. Πατρίδα. Δεν αναλύω πιο πολύ, καταλάβατε με αυτή τη σειρά των λέξεων τι εννοώ. Γενάρχε πατρίδος, γενάρχε λαού. Έτσι ο Αβραάμ παίρνει ανανέωση της υποσχέσεως για τη σωτηρία, για τη λύτρωση. Ο Αβραάμ περιμένει. Ακούστε μία φράση, να δείτε ότι αυτά που σας λέγω δεν έχουν τίποτε το αυθαίρετο, παρότι κάνουμε έναν περίπατο, αλλά ο περίπατός μας είναι σε ασφαλή κήπο στην Αγία Γραφή. Όταν ήρθε ο Χριστός, σε μια κουβέντα που έκαναν οι Φαρισαίοι μαζί του, ότι και τι, ποιος είσαι εσύ δηλαδή, είσαι ανώτερος εσύ από τον γενάρχη μας τον Αβραάμ? Και είπε ο Κύριος, σας βεβαιώνω, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Και του λέγουν, δεν έχεις ούτε 50 χρόνια ζωής εσύ και λες ότι, ότι είσαι πιο μπροστά από τον Αβραάμ, ότι υπάρχεις πρώτο Αβραάμ. Σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, ο Αβραάμ, ο γενάρχης σας, ήθελε να δει την ημέρα τη δική μου και την είδε και χάρηκε. Ποια μέρα δική του? Η ημέρα της ενανθρωπίσεως. Διότι ο Αβραάμ πήρε την υπόσχεση για τη σωτηρία του λαού του. Και αυτή η υπόσχεση της σωτηρίας του λαού του είχε ένα τύπο. Και ο τύπος ήταν ότι οι απόγονοί του, οι αμέσως απόγονοί του, θα κατέβαιναν στην Αίγυπτο. Από εκεί, λέγει ο Θεός, θα μετακαλέσω τους απογόνους σου σε πλήθος πλήθος λαού. Και αυτή η μετάκληση του λαού του Θεού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας ήταν ο τύπος της σωτηρίας. Ο τύπος της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Γιατί η Αίγυπτος είναι ο τύπος του κόσμου τούτου και η γη της Επαγγελίας είναι ο τύπος της Βασιλείας του Θεού. Από εκεί, λέει, θα μετακαλέσω τους απογόνους σου, από την Αίγυπτον. Και λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός τώρα, στους συγχρόνους του, ο Αβραάμ είδε τη δική μου την ημέρα. Πού την είδε ο Αβραάμ? Επήρε το μήνυμα. Πού? Στον Άδη. Ότι εκείνος που του έδινε τις υποσχέσεις ενυνθρώπισε. Ο Αβραάμ ήταν προφήτης. Δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή ειδικά, αλλά ο Αβραάμ ίσως είχε την πληροφορία αυτή, ότι εκείνος που του δίνει τις υποσχέσεις θα έρθει εδώ στη γη. Και είδε, λέει ο Κύριος, και χάρηκε. Είναι καταπληκτική αυτή η φράση συμβεβαίωσης του Κυρίου. Είδε και χάρηκε. Α, χάρηκε λοιπόν ο Αβραάμ. Γιατί? Πραγματοποιήθηκαν οι υποσχέσεις. Πόσο ήταν η απόσταση από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό? 2.100 χρόνια. Μόνο. Πόσο από τον Αδάμ έως τον Αβραάμ? Χιλιάδες χρόνια. Πολλά. Δεν ξέρω. Από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό, μόλις 2.100 χρόνια. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε, αγαπητοί μου, οι προφήτες να μιλούν για την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού με έναν τρόπο καταπληκτικό, με τα λεπτομεριών καταπλήσουσών. Και τι γίνεται? Όταν εκφέρουν τις προφητείες των, δείχνουν ότι δεν βιάζονται καθόλου.
ότι και τις ανθρώπεις είναι δεστράφη και ότι ιδού η παρθένος εγγαστρία έξι και τέξατε ιών και άλλα πολλά, και αυτός είναι Θεός ισχυρός και λοιπά και λοιπά. Πουθενά δεν βρίσκομαι στους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης μια βιαθύνη ότι αυτά που λέγουν σαν προφητείες να επιθύρες είναι, να πουθενά τίποτε. Δηλαδή ο χρόνος είναι μακρινός, αόριστος. Και όμως, αγαπητοί μου, ο τελευταίος προφήτης είναι τον 3ο αιώνα περίπου π.Χ. Ενώ δεν βιάζονται, ο χρόνος είναι 2.100 χρόνια. Προσέξτε τώρα. Ο Χριστός ήρθε και πληρώθησαν οι προφητείες των προφητών επακριβώς, χωρίς βέβαια να εξαντληθούν, σημειώσετε το. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχουν εξαντληθεί, σημειώσετε το αυτό, αλλά ό,τι αφορά στο πρόσωπο του Χριστού για την πρώτη του παρουσία εξεπληρώθη πλήρως. Τώρα μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε τους προφήτας της Καινής Διαθήκης και πρώτος είναι ο Κύριος μας ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός, που προφητεύει τον Απόστολο Παύλο, τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και τους άλλους Αποστόλους, τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής. Είναι και προφήτε, καταχωρούν προφητείες του Χριστού και προφητεύουν, μην το ξεχνάτε αυτό. Βλέπουμε ό,τι αναφέρεται για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, προπαντός όταν ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος, ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι επιθύρες. Πάρτε την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λέει, μηδέν μεριμνάτε, λέει, ο Κύριος εγγύς. Το ο Κύριος εγγύς, όχι τοπικά. Γιατί ο Κύριος εγγύς είναι τοπικά, είναι μέσα μας ο Κύριος. Ο Κύριος εγγύς χρονικά. Μηδέν μεριμνάτε, λέει, μην έχετε φροντίδες παραπανίσχες στη ζωή σας. Έξω από του να συντηρηθούμε. Γιατί ο Κύριος εγγύς, είναι κοντά ο Κύριος. Στην προς Εβραίους, πάλι ο Απόστολος Παύλος, λέγει, όσον όσον λέγει ο Κύριος εγγύς, έως ότου, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Όλα αυτά τι δείχνουν? Μια βιασύνη. Ο ίδιος ο Κύριος, έρχομαι, λέγει, ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Βλέπετε εδώ, στον επίλογο μόνο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, τρεις φορές βεβαιούται αυτό. Ιδού έρχομαι ταχύ, να έρχομαι γρήγορα. Ο Λουκάς δε ιδιαιτέρως άμα χρησιμοποιεί το ιδού, που πολύ το χρησιμοποιεί ο Λουκάς, θέλει να δείξει κάτι που θέλει να προκαλέσει τον ενδιαφέρον του αναγνώστου, του ακροατού, και θέλει να προκαλέσει την προσοχή ότι πρέπει να προσέξει εκείνο το οποίο ήδη μετά το ιδού θα υποθεί. Τι δείχνει αυτό? Θα επαναλάβω. Από Αδάμ έως Αβραάμ ο χρόνος μεγάλος. Από Αβραάμ έως Χριστού ο χρόνος 2.100, οι προφητείες δεν δείχνουν βιασύνη. Από Χριστού πρώτη παρουσία έως Χριστού δευτέρα παρουσία έχουν περάσει 2.000 χρόνια και οι προφητείες δείχνουν βιασύνη. Ερωτώ, θα αργήσει ο Κύριος? Βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα από τον περίπατο που κάναμε μέσα στην Αγία Γραφή. Θα αργήσει ο Κύριος? Όχι. Θα μου πει κάποιος, μα ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει. Σωστά. Ο Κύριος είπε, έρχομαι γρήγορα. Ο Κύριος είπε για την ημέρα εκείνη και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει. Αντίφασης? Όχι. Διότι αν έπρεπε να μην ξέρουμε την ημέρα και την ώρα,
θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να μην μας πει ο Κύριος έρχομαι γρήγορα. Αναφυσβήτητα δεν έπρεπε να μας το πει αυτό. Αλλά τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό το έρχομαι γρήγορα, ότι μας είπε και σημάδια. Σημειώσατε ότι μας είπε και σημάδια. Μας είπε μάλιστα το εξής, την εξής εικόνα. Όταν βλέπετε τη θηκιά να βγάζει τα φυλλαράκια της, είναι Μάρτης, κάπου εκεί ανοίγουν τα πρώτα φυλλαράκια, λέτε εγγύς το θέρος, κοντά το καλοκαίρι. Και όταν δείτε εκείνα τα οποία σας είπα, 5-10 θέματα είναι, αγαπητοί μου, θα δείτε εκείνο, θα δείτε εκείνο, θα δείτε εκείνο, σημάδια, σημαδούρες, τότε θα πείτε εγγύς το τέλος. Στη θηκιά εγγύς το θέρος, στα γεγονότα εγγύς το τέλος. Ναι, αλλά ο Χριστός είπε περί της ημέρας εκείνης και της ώρας δεν γνωρίζουμε. Κοιτάξτε τι είπε για την ημέρα. Ξέρετε ότι έχουμε τον αιώνα, έχουμε τον αιώνα, έχουμε το έτος, έχουμε την ημέρα, το μήνα, την ημέρα και την ώρα. Τι είναι αυτά? Αν ο αιώνας είναι η μεγάλη μονάδα μετρήσεως του χρόνου, οι άλλες είναι υποδιαιρέσεις της μονάδος. Λέμε έτος, λέμε μήνας, λέμε μέρα, λέμε ώρα. Προχωρούμε σε υποδιαίρεση και υποδιαίρεση. Τι είπε ο Κύριος? Δεν είπε δεν θα γνωρίσετε τον αιώνα, αλλά είπε ούτε το έτος, αλλά είπε την ημέρα και την ώρα. Βέβαια θα μου πείτε, μήπως πλησιάζουμε με τους χιλιαστάς που καθορίζουν όχι βέβαια μέρα και ώρα, αλλά καθορίζουν έτος? Μήπως πρόκειται περί μιας πλάνης? Βεβαίως, εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή και να μας φυλάξει ο Θεός. Θέλω να τονίσω τούτο, ότι μπορεί να καθορίζει κανείς αν ο Κύριος είναι κοντά ή όχι, χωρίς να πέφτει στον πειρασμό, γιατί είναι και δαιμονική περιέργεια αυτό. Αφού ο Κύριος είπε δεν ξέρετε την ημέρα και την ώρα, τι ψάχνεις να βρεις? Χωρίς όμως να κάνουμε το λάθος και να πέσουμε στην πλάνη και να πούμε να αυτό το έτος, εκείνο το έτος, τίποτα. Απλώς ότι το τέλος είναι κοντά. Και αυτό που λέμε έρχομαι, έρχομαι ταχύ, αυτό θέλει να δείξει, ότι το τέλος είναι κοντά. Είναι κοντά, χωρίς να πολυπραγμονούμε. Αυτό είναι όλο. Τελειώνει μάλιστα η τρίτη εκφορά του ιδού έρχομαι ταχύ, παίρνει και ένα ναι. Θα ξαναμιλήσουμε για αυτό όταν θα βρεθούμε στο τέλος. Λέγει ναι έρχομαι ταχύ, και όπως ξέρετε αυτό το ναι που προστίθεται, η ιδία, η Αγία Γραφή μας λέγει, Β' Κορινθίους 1,19 και η Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 7, ότι ο Χριστός είναι το ναι και το αμήν, που θα πει ο βέβαιος, όχι ο ψεύτης, ο βέβαιος, ο αληθινός. Και όταν λέγει ναι έρχομαι ταχύ, θέλει να πει μάλιστα έρχομαι γρήγορα, σας βεβαιώνω. Εκείνος που είπε ο λόγος σας να είναι το ναι ναι και το ου ου, δεν θα μπορούσε να λέγει ένα ναι ο ίδιος χωρίς να ανταποκρίνεται στην αλήθεια, διότι έτσι βλέπει κανείς σαφώς ότι ο Κύριος έρχεται γρήγορα. Και σας είπα αυτά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που είναι τρεις περίοδοι, για να αντιληφθούμε ότι η τελευταία και τρίτη, η τρίτη και τελευταία περίοδος είναι βραχία. Μας εντυπωσιάζει πάρα πολύ
εκείνο το έρχομαι. Βλέπετε, σε χρόνο ενεστώτα. Όχι βέβαια σαν ένας ιστορικός ενεστός, αλλά που αναφέρεται και στο παρελθόν και στο μέλλον, σαν μια ουσιαστική κήρυξη που κάνει ο Χριστός διαρκώς μέσα στο χρόνο. Αν θυμόσαστε όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, πολλές φορές μιλήσαμε ότι ο Χριστός έρχεται ως κριτής, και πάντοτε εκείνο το έρχομαι, έρχομαι. Βέβαια η οριστική του παρουσία θα είναι στο τέλος. Αυτό το έρχομαι, έρχομαι τι σημαίνει? Ότι ο Χριστός κρίνει την ιστορία μερικώς μπαίνοντας μέσα στην ιστορία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Χριστός διαρκώς κρίνει την ιστορία. Και ταυτόχρονος είναι μέσα στην ιστορία. Αλλά θα κρίνει οριστικά την ιστορία στην τελευταία του πια παρουσία. Σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας το εξής. Ταχύ έρχομαι, ερμηνεύει το ταχύ έρχομαι, ή δηλούντος εστί την του παρόντος καιρού βραχύτητα συγκρίση του μέλλοντος. Έρχομαι ταχύ ή για να φανερώσει, λέγει, ότι είναι βραχής ο καιρός σε σχέση με τον μελλοντικών χρόνων, ή της εκάστου τελευταίς το αθρώων και σύντομων, ή για το σύντομο της ζωής και το γρήγορο και το ξαφνικό του κάθε ανθρώπου. Βλέπετε πόσο είναι η ανθρωπίνη ζωή. Θα μπορούσαμε να πούμε το έρχομαι ταχύ, ο Χριστός το λέγει και στην ιστορία, το λέει και στο κάθε πρόσωπο. Έρχομαι γρήγορα. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να είναι έτοιμος, γιατί όπως ο ίδιος μας βεβαίωσε, έρχεται ως κλέπτης εν νυχτή, σαν κλέφτης μες τη νύχτα. Εκάστο γαρανδρή τέλος η εντεύθεν αυτού μετάστασης. Όταν φύγει από τον κόσμο αυτόν, είναι το τέλος του. Επί τίνην αγνοούμεν πίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται γρηγορήν και τα σοσφίες περιεζώσθε και τους λίχνους έχειν και ομένους της κατά Θεών πολιτείας και της πλησίων φαίνοντας εντετάλμεθα. Και σε αυτούς που είναι κοντά μας πήραμε την παραγγελία να φωτίζουμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, το τέλος του καθενός είναι σύντομο. Για τον καθέναν ο Χριστός έρχεται. Αν εγώ πεθάνω, για μένα ο Χριστός ήρθε. Πότε θα έρθει οριστικά στην ιστορία είναι δικό του θέμα. Για μένα όμως ο Χριστός ήλθε, και για μένα ετελείωσε, θα λέγαμε, η εβδομάδα της εργασίας, και έρχεται ο Σαββατισμός. Ο Σαββατισμός του τάφου. Γιατί στον τάφον ουδείς έρχεται νύξ, και είναι αυτή η νύχτα. Έρχεται νύξ ότε ουδείς δύναται εργάζεσαι. Κανείς δεν μπορεί να δουλέψει τη νύχτα. Έως το φως έρχεται, έως ότου έχετε το φως εργάζεστε. Και όταν θα έρθει ο θάνατος, όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, θα σαββατίσομαι. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει πλέον έργον. Εκεί αναμένουμε την 8η ημέρα, την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών και της αιωνιότητος της Βασιλείας του Θεού. Και ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τυρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος φυλάττει, εφαρμόζει τους λόγους της προφητείας τούτου του βιβλίου, δηλαδή της Αποκαλύψεως. Αυτοί οι λόγοι, αγαπητοί μου, του Κυρίου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας θυμίζουν εκείνους τους άλλους λόγους που είπε εις το Ευαγγέλιο του, Ματθαίος 24,45-51. Μακάριος ο δούλος εκείνος, αν και αναφέρεται, ξέρετε,
στους εργάτες του Ευαγγελίου, αλλά είναι για τον καθέναν. Μακάριος ο δούλος εκείνος ον τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως. Ποταν έλθει ο Κύριος του, τον βρει έτσι να ζει, έτσι να πράττει, έτσι να πολιτεύεται. Εάν δε είπε εκείνος ο δούλος στην καρδιά του, χρονίζει ο Κύριος μου ελθύν. Χρονίζει να έλθει ο Κύριος μου. Ου, αργεί. Εσύ δε και πίνει μετά των μεθιόντων, τρώει και πίνει με εκείνους που μεθούν, δηλαδή την ανέμελη άσωτη ζωή, με τις παρείτες, το κρασάκι, το φαγάκι, τα μεζεδάκια, τα τσιμπούσια, και τα περνάει ο καιρός. Ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου, θα έρθει ο Κύριος εκείνου του δούλου εν ημέρα ή ου προσδοκά, μέρα που δεν περιμένει, και εν ώρα ή ου γινώσκει, και διχοτομήσει αυτόν σε ώρα που δεν γνωρίζει, και θα τον κόψει στα δυο. Αυτό το θα τον κόψει στα δυο σημαίνει θάνατος, που χωρίζει η ψυχή από το σώμα. Εδώ θα μπορούσαμε να βρούμε και ένα παράδειγμα. Κάνω μία αναφορά στα λίγο πιο πίσω που σας είπα, για την ώρα και την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός. Προσέξτε κάτι. Ένας άνθρωπος έχει μπροστά του την ανθρωπίνη ζωή. Κατά τεκμήριον, αν δεν συμβεί κάτι, θα ζήσει 70-80 χρόνια. Εάν φερειπίν ένας άνθρωπος είναι 80 χρονών, μην απογοητευτεί κανείς, είναι κανείς 80 χρονών, τι άλλο μπορεί να περιμένει παρά την ημέρα που θα πεθάνει πια, κοντά. Ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πώς. Το τέλος δεν είναι κοντά. Τι του δείχνει το τέλος? Τι του δείχνει η ζωή του? Ότι το τέλος είναι κοντά. Τι δεν ξέρει? Την ημέρα και την ώρα. Με το παράδειγμα που σας είπα, θέλω να κάνω πιο σαφές εκείνο που προηγουμένως σας ανέφερα για το τέλος της ιστορίας. Εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε τον έκτον μακαρισμόν της Αποκαλύψεως. Τον έκτο μακαρισμό. Είναι 7 οι όλοι μακαρισμοί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και είναι όμοιος αυτός σε περιεχόμενο, αλλά σε μια επιτομή, για λόγους μιας ζωηρότητος, με τον πρώτον μακαρισμόν, ο οποίος λέγει, ο πρώτος μακαρισμός της Αποκαλύψεως, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3: «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Αυτά λέγει εκεί. Εδώ τι λέγει? Μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Σύντομα, ευτυχισμένος αυτός που εφαρμόζει τους λόγους της προφητείας τούτου του βιβλίου. Εδώ βλέπουμε να συνδέεται η μακαριότητα με το χρόνο ελεύσεως του Χριστού, που θα είναι γρήγορος, για να υπενθυμίσει στους πιστούς ότι οι αγώνες τους δεν είναι ατελείωτοι, ότι η ιστορία δεν είναι ατελείωτη, αλλά όλα είναι σύντομα, γιατί ο Κύριος έρχεται γρήγορα, τόσο στην προσωπική κλίση του καθενός, όσο και κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος ποιοτικά και χρονικά. Λογίζομαι, γράφει, ότι ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Ρωμαίους 8,18. Σκέπτομαι, λέγει ο Απόστολος, ότι αυτά που περνούμε στην παρούσα ζωή, και τι περνούσε ο Παύλος, το ξέρετε όλοι.
τι ταλαιπωρίες επερνούσε ο άνθρωπος αυτός για την αγάπη του Χριστού. Λογίζομαι λοιπόν, σκέπτομαι ότι αυτά τα παθήματα της παρούσης ζωής του νυν καιρού δεν είναι καν άξια μπροστά στη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί, που σημαίνει ότι όσο βαριά κι αν είναι αυτά τα παθήματα, θα πάρουν κάποτε ένα τέλος. Και πράγματι, όταν περνάμε μια δυσκολία, να λέμε θα τελειώσει κι αυτό, όλα τελειώνουν στον κόσμο αυτόν. Κάτι που είναι ευχάριστο θα λέτε, όλα τελειώνουν. Κάτι που είναι δυσάρεστο θα λέτε, όλα τελειώνουν. Μέσα στην συνείδησή μας, μέσα στο κύτταρο της συνειδήσεώς μας, πρέπει να εγκαθιδρυθεί αυτή η θέση: όλα τελειώνουν, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Έτσι, αν μας τυχαίνει κάτι πολύ ευχάριστο, δεν κολλάμε σε αυτό. Ευχάριστο, δόξα τω Θεώ, ευχάριστο, αλλά δεν κολλάμε σε αυτό. Και κάτι που είναι δυσάρεστο, λέμε θα περάσει και αυτό. Δεν κολλάμε και εκεί να απελπιστούμε. Και αν το θέλετε, αν περνάμε αρρώστιες, περνάμε πόνους, περνάμε δυσκολίες, δεν ξέρω τι θα μας βρει αύριο, δεν ξέρω τι αρρώστιες θα έχει ο καθένας και τι πόνος θα περνάει ο καθένας μας, δεν το ξέρουμε. Θα λέμε απλά, θα περάσει και αυτό. Όχι ότι θα περάσει, θα γίνω καλά. Κάποτε μπορεί να μας πούνε ότι δεν θα γίνεις καλά, και να έχουμε συνείδηση ότι δεν θα γίνω καλά. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι θα πείτε στους συγγενείς σας, αλλά για τον εαυτό σας που με ακούτε τώρα, αυτό θα είχα να σας συστήσω. Μη θορυβήστε, ρωτήστε τον ιατρόν. Γιατρέ, βέβαια καμιά ελπίδα δεν μπορεί να εκλείψει, αλλά είναι ανίατη η περίπτωσή μου, οδηγούμε στο θάνατο? Θα ήταν ευχή σε έργον, με τρόπο καλό να πει όμως ο ιατρός, είναι σοβαρή η περίπτωσή σου, πρέπει να προσέξεις. Ναι, κάτι δεν πάμε καλά. Μη θορυβηθείτε. Σας λέει ο γιατρός, αύριο έχετε καρκίνο. Μας λέει έχουμε καρκίνο. Και αυτή τη στιγμή πόσοι από εμάς μπορεί μέσα μας να έχουμε καρκίνο και να παρουσιάσει ύστερα από λίγο? Πού το ξέρουμε? Βέβαια γίνονται και οι άνθρωποι καλά. Δεν θα εκλείψει η ελπίδα, προσέξτε, δεν θα εκλείψει. Δεν θα πέσουμε σε μαύρα πανιά. Αλλά θα πούμε όμως ότι τι άλλο έχω να περιμένω? Πρέπει να ετοιμαστώ, πρέπει να φροντίσω. Θα περάσει και αυτό. Τι, πώς θα περάσει? Ότι θα γίνω καλά? Όχι, ότι θα περάσει η ζωή μου. Μα και τι σημασία έχει αυτό να το πω θα περάσει η ζωή μου? Εγώ θέλω να μην περάσει η ζωή μου. Εδώ είναι. Αν στέκομαι σε αυτήν την μεταφυσική, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον αδόκιμο όρο, δεν πειράζει, σε αυτή τη μεταφυσική πραγματικότητα, αν στέκομαι με πίστη ότι εδώ η ζωή μου δεν τελειώνει. Γι' αυτό μας είναι χρήσιμα αυτά που λέμε. Μας είναι χρήσιμα για εκείνες τις ώρες. Για εκείνες τις ώρες μας είναι χρήσιμα, αγαπητοί μου. Και να πούμε, δόξα τω Θεώ, έζησα, είδα, άκουσα, μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ τη σωτηρία μου. Τώρα ο Κύριος με παίρνει. Μα σήμερα με αύριο με παίρνει. Αν το θέλετε, όχι από τη σκοπιά, την πλευρά της απελπισίας. Όλοι είμεθα ετοιμοθάνατοι. Όλοι είμεθα μελοθάνατοι. Το θέμα είναι πώς θα σταθούμε ο καθένας στη δική του πραγματικότητα. Έτσι σκέπτεται ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι λογίζομαι ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθείνε εις ημάς. Μακαρισμός όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ευτυχισμός. Και συχνά ο Κύριος χρησιμοποιεί, αγαπητοί μου, στα Ευαγγέλια αυτό το μακάριος, μακάρι η πτωχή, μακάρι η ειρηνοποιή κτλ. Μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού κτλ. Ο μακαρισμός αναφέρεται
στην πρόσκτηση των αγαθών της Βασιλείας του Θεού. Προϋπόθεσης όμως αυτού του μακαρισμού είναι η τήρηση των λόγων της προφητείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Πρέπει δηλαδή να τηρήσει κανείς αυτούς τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, του συγκεκριμένου, του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Λέγει ο Αρέθας, τους τηρούντας, λέγει, τους σπουδάζοντας μη περίπεσιν τες ηρημένες κολάθεσιν εν το βιβλίο τούτο, αλλά διαβίου θεαρέστος αμυρίν αυτόν. Λέγει για εκείνους οι οποίοι τηρούν και φροντίζουν για να μην περιπέσουν στις ηρημένες κολάσεις, δηλαδή στις πληγές εκείνες που ανέφερε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και να μην είναι μέτοχοι σε αυτές τις κολάσεις, να είναι άμυροι, μη μέτοχοι δηλαδή αυτών των κολάσεων. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δηλαδή, με άλλα λόγια, απλά να το πούμε, είναι η αποφυγή από τις εξαγγελόμενες πληγές του βιβλίου που επέρχονται στους παραβάτες των εντολών του Χριστού. Αν το θέλετε, αν ενθυμίστε σε κάποιο σημείο που λέγαμε ίσως πέρσι, ότι και από τις πληγές αυτές ο Θεός θα απαλλάξει τους πιστούς του με τον τρόπο που ξέρει εκείνος. Όχι ότι δεν θα μετέχουν τελείως των πληγών, αλλά ξέρει ο Κύριος να απαλλάσει τους δικούς του, τους όντας αυτού γνωρίζει να απαλλάσει. Το μακάριος στον μακαρισμό, τον εν λόγω μακαρισμών, εκφέρεται σε ελληνικό αριθμό. Τι λέγει, μακάριος και τα λοιπά, εκείνος ο οποίος. Γιατί ουσιαστικά το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ένα μήνυμα προσωπικό περισσότερο παρά ένα ομαδικό και μαζικό. Δηλαδή το μήνυμα της σωτηρίας είναι περισσότερο προσωπικό μήνυμα. Το περιεχόμενο του βιβλίου της Αποκαλύψεως χαρακτηρίζεται προφητεία. Τους λόγους, λέει, της προφητείας του βιβλίου τούτου. Είδατε, προφητεία, εν ευρία όμως, ενία, που σημαίνει όχι μόνο εξαγγελία μελώντων να γίνουν, αλλά και παρηγορία, παραμυθία, προτροπή, διόρθωσης βίου, μεγάλες δογματικές αλήθειες και το καθεξής. Σαφώς βέβαια χαρακτηρίζει εδώ ότι οι λόγοι της προφητείας βρίσκονται, θα το πω άλλη μια φορά, στο βιβλίο τούτο. Αυτό σημαίνει ότι το βιβλίο αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Κάποιος ξένος αναφέρει το εξής: την αντίθεση μεταξύ του μακαρισμού τούτου και της έναντι του βιβλίου επιφυλακτικότητος, ως εάν η προτροπή του Ιωάννου ή το αντίστροφος, δηλαδή μακάριος ο μη αναγινώσκων. Θέλει να πει το εξής, ότι το βιβλίο αυτό δόθηκε να το διαβάσουμε, και ο Ευαγγελιστής σημειώνει μέσα, γιατί παίρνει την εντολή από τον Χριστό, να γράψει μακάριος εκείνος που διαβάζει το βιβλίο και το τηρεί, το εφαρμόζει, σαν να επρόκειτο να γίνει αντιληπτό το αντίθετο. Μες στην ιστορία μη διαβάζετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι κλειδωμένο, είναι σφραγισμένο, είναι δύσκολο βιβλίο, μη το διαβάζετε. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, ποια είναι η αξία του βιβλίου της Αποκαλύψεως? Κοιτάξτε, όταν λέει ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, σημαίνει πρώτον, άμα διαβάσει κανείς και δει και τις εικόνες του βιβλίου, τις εικόνες της, των πληγών, του αντιχρίστου, της παρουσίας του Χριστού κτλ,
της βασιλείας του Θεού. Δημιουργείται σε αυτόν μία ανίστακτη φυλακή, ανίστακτο φύλασμα. Φυλάει τον εαυτόν του. Δεύτερον, δημιουργείται σε αυτόν μια προετοιμασία για όλα εκείνα τα οποία θα συμβούν, που η κορυφή των πάντων είναι η αποστασία. Νομίζω δε στην εποχή μας η αποστασία κινείται κατά γεωμετρική, με μια καμπύλη που χαράσεται με εκθετικόν, θα λέγαμε, παράγοντα, ή κατά γεωμετρική πρόοδο, να το πω πιο απλά, κατά εκθετικόν παράγοντα. Δηλαδή κινείται διαρκώς και περισσότερο και γρηγορότερα η αποστασία σε μια παγκοσμία κλίμακα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Εμείς που θα βρεθούμε? Σήμερα είναι ο φίλος μου άπιστος, μήπως είμαι εγώ αύριο? Γιατί ο φίλος μου χθες δεν ήταν άπιστος, παρασύρθηκε. Μήπως εγώ λοιπόν θα είμαι αύριο άπιστος? Μήπως εγώ θα φύγω από το Θεό αύριο? Πόσες φορές βλέπουμε φίλους, συγγενείς που ήσαν κοντά στο Θεό και τώρα φεύγουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η πρόγνωση ότι θα έρθει η αποστασία. Θυμόσαστε πως το είπε ο Κύριος αυτό? Ότι η αγάπη των πολλών ψυγίσετε, ότι. Ποι αξία έχει? Ετοιμάστην, λέει εκείνο το ψαλμικόν, και ου και ταράχθην. Ετοιμάστηκα. Ψυχολογικά έχω ετοιμαστεί. Ξέρω ότι θα έρθει η απιστία. Θα έρθει η αποστασία. Δεν θα ταραχθώ. Όταν ο άλλος βλέπει ότι η απιστία και η αποστασία γίνονται του σειρμού, σου λέει ταράσετε, σου λέει καλά, εγώ θα ξεχωρίζω δηλαδή από τους άλλους. Γίνεται και αυτός αποστάτης. Έχει αξία λοιπόν το πράγμα. Τρίτον, ότι εκείνα τα οποία έρχονται, τα δεινά δηλαδή, ότι πρέπει να γίνουν, και συνεπώς δεν θα σκανδαλιστεί ο πιστός άμα δει να έρχονται τα δεινά. Όταν επί παραδείγματι λέει ο Χριστός στα Ευαγγέλια, η αγάπη των πολλών ψυγίσεται, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, γίνος και τούτο λέει στον Τιμόθεον, ενεσχά της καιρής, τους τελευταίους καιρούς οι άνθρωποι έσονται, θα είναι φύλαφοι, τέτοιοι, και αναφέρεται στους χριστιανούς, όχι στους ειδωλολάτρας, στους χριστιανούς αναφέρεται, ότι οι χριστιανοί θα είναι αυτοί που θα είναι. Ο πιστός άνθρωπος άμα δει αυτά όλα, την αποστασία, δεν σκανδαλίζεται, να πει μήπως δεν είναι αληθινός ο Χριστός, μήπως έπεσε έξω η ανθρωπότητα που τον εδέχθηκε, μήπως η Εκκλησία, να δεν βλέπεις τι κάνει ο επίσκοπος αυτός, ο επίσκοπος εκείνος, ο πρεσβύτερος αυτός, ο πρεσβύτερος εκείνος, ο διάκονος αυτός, ο διάκονος εκείνος, εκείνος ο πνευματικός άνθρωπος, δεν βλέπεις τι κάνουν? Ο ένας πέφτει μετά τον άλλον, δεν βλέπεις? Μήπως λοιπόν κανείς σκανδαλιστεί και πει πού είναι ο Χριστός? Μήπως πλανηθήκαμε? Όταν αυτά γνωρίζει ο πιστός, ότι τα εξήγηλε ο ίδιος ο Χριστός, εκείνα τα διγενέσθε πρέπει να γίνουν. Τι λέει ο Απόστολος? Πρώτα θα έρθει η αποστασία και μετά θα έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί η αποστασία θα φέρει τον Αντίχριστον. Δεν το λέει αυτό στη Θεσσαλονική? Όταν ο άνθρωπος προετοιμαστεί, αγαπητοί μου, δεν φοβείται, δεν σκανδαλίζεται. Δεν σκανδαλίζεται, είναι σπουδαίο αυτό. Για όλους αυτούς τους λόγους θα λέγαμε ότι ειδικά στην εποχή μας που κινείται τόσο γοργά στην αποστασία και στην ξέχυλη αμαρτία, δεν πρέπει να αφήσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως από τα χέρια μας. Πρέπει να το μελετούμε το βιβλίο συνεχώς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεχώς πρέπει να μελετούμε το βιβλίο.
Αν μου πείτε, μα δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, ή μπορεί να πλανηθώ, είναι θέμα ταπεινώσεως. Είσαι ταπεινός άνθρωπος και δεν καταλαβαίνεις κάτι, θα ανατρέξεις στην κατατεθειμένη ερμηνεία που είναι μέσα στην εκκλησία και θα το μάθεις. Όπως και εγώ δεν ερμηνεύω από μόνος μου την κατατεθειμένη ερμηνεία μέσα στην εκκλησία, αυτή χρησιμοποιώ και αυτή σας λέγω. Πόσες φορές σας το έχω πει αυτό, για να μην νομιστεί ότι κάνω δική μου ερμηνεία. Έτσι μπορούμε να μελετούμε με ταπείνωση και να γινόμεθα μέτοχοι αυτών των μεγάλων αληθιών, που έρχεται το κακό και πρέπει παρατάστα εμείς να σταθούμε. Μου ήρθε στο νου αυτή τη στιγμή, στα 2-3 λεπτά που μένουν, να σας πω το εξής, και μου έκανε πολύ εντύπωση, θα σας το θέσω, δεν το είπα σε κανέναν, είσαστε οι πρώτοι που το ακούτε τώρα. Το σκέφτηκα, χθες το σκέφτηκα. Διάβαζα σε ένα περιοδικό, κάποιος κύριος μου, εφημερίδα, που τοπική μάλιστα, μιας επαρχίας, που αναφέρεται σε μια διαμαρτυρία του Αντιπροέδρου των Κληρικών για μια θεατρική παράσταση που γίνεται στην Αθήνα, στο θέατρο Καλουτά. Εκεί παρουσιάζει, είδα δε και αλλού αυτό, σε ένα σχόλιο ή στη ζωή ή στο Σωτήρα, δεν θυμούμαι. Κάπου το είδα το σχόλιο αυτό. Προσέξτε με, προσέξτε με. Παρουσιάζει στην παράσταση αυτή τον Θεόν, ξέρω, να σας το πω, να μην σας το πω, ξέρω εγώ, να με συγχωρέσει ο Θεός. Παρουσιάζει τον Θεόν σε ομοφιλοφιλική στάση με τους αγγέλους. Τρομάξατε? Αν σας πω ότι αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, αυτό είναι τώρα παράσταση, έτσι. Και πάνε οι χριστιανοί και πληρώνουν εισιτήριο και βλέπουν αυτές τις παραστάσεις. Και δεν πάνε να σπάσουν στο ξύλο τους ηθοποιούς και τον θεασάρχη και να του πούν, τι είναι αυτά που κάνει. Μπα, τίποτε, πάνε και γελούν ασφαλώς και διασκεδάζουν. Λοιπόν, αν σας πω ότι αυτό είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή, τι θα λέγατε? Ακούσατε το πως είναι κατατεθειμένο? Όταν οι δύο άγγελοι εκ των τριών αγγέλων που επεσκέφθησαν τον Αβραάμ εις τύπον της Αγίας Τριάδος, και αυτοί οι δύο είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, που κατέρχονται εις τύπον όλα αυτά χαμηλά, εις τύπον ότι έρχεται ο Υιός των κόσμων και το Πνεύμα το Άγιον έρχεται στον κόσμο και μένει στον κόσμο, έρχονται εις τα Σόδωμα. Μπήκανε στην πόλη, ήσαν ως άνδρες. Προσέξτε, ήσαν ως άνδρες. Ως άνδρες τους είδε ο Αβραάμ, ως άνδρες τους φιλοξένησε, τους αποκαλεί Κύριε. Αυτό το μεγάλο εκεί, θα λέγαμε το μεγάλο γεγονός, ότι φιλοξένησε τον Θεό ο Αβραάμ. Κατέρχονται και οι Σοδομίτε, οι οποίοι ήσαν ομοφιλόφιλοι από μικρού έως μεγάλου, όταν είδαν δύο άνδρες νέους, εσκανδαλίστησαν. Και όταν τους φιλοξενεί στο σπίτι του ο Λότ, ήταν βραδάκια μα έφτασαν, από γεματάκι, πηγαίνουν και του χτυπούν την πόρτα και του λέγουν, δώσ' μας αυτούς να συγγενεύσουμε. Βλέπετε, η Αγία Γραφή μιλάει εύσχημα. Να συγγενεύσουμε, θα πει, να κάνουμε την αμαρτία. Όχι, όχι, λέγει ο Λότ, προς Θεού όχι. Να σας δώσω τις δυο θυγατέρες μου που έχω. Είναι παρθένοι οι θυγατέρες μου, να σας δώσω αυτές. Όχι, λέει, θέλω με αυτούς. Τι ζήτησαν? Να κάνουν κακές, ανήθικες, βορβορώδεις πράξεις με τους δύο αγγέλους, εις τύπον του Θεού. Και τότε οι δύο άγγελοι είπαν, το κακό έφτασε πια, ξέχυλο. Ξεχύλισε. Ετοιμάζεστε, έως το πρωί πρέπει να έχετε φύγει. Το πρωί οι πόλεις αυτές θα έχουν καταστραφεί. Εάν φτάσαμε, αγαπητοί μου, να παρουσιάζουμε θεατρικά έργα τέτοιου τύπου, μήπως η καταστροφή είναι πολύ κοντά? Ο καθένας σας κρίνει.